Έχει ένα double. Cheese. Μαλακά, μου ήρθε το μαλακά. Πες την φάτσα που πήρε το είσαι. Του άρεσε. Λοιπόν, ένα double. Μπορούμε. Όχι, μαλακά. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε στην ολοκένουργια εκπομπή του καναλιού που θα μας ακολουθήσει σε όλο το World Cup και ενδεχομένως και μετέπειτα την Pick and Goal. Είμαι εδώ πέρα με τον Τίμο και τον Γιαπέκο. Θα είμαστε συμπαρουσιαστές σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχουμε έρθει να κάνουμε διάφορα πράγματα, έχει πολλές υποενότητες η εκπομπή. Θα περάσουμε πολύ καλά και εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε κατευθείαν. Καλώς ορίσατε στην πρώτη κατηγορία του σημερινού Pick and Goal, την παράταση. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιρικό quiz γνώσεων, στο οποίο εγώ ανταγωνίζομαι τον Γιάννη με εκφωνητή τον Τίμο. Ο Τίμος παρουσιάζει μία λίστα από διαδοχικές πληροφορίες για ποδοσφαιριστές και εγώ με τον Γιάννη προσπαθούμε να μαντέψουμε τον παίκτη ή τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Οι κανόνες είναι απλοί. Όταν κάποιος παίκτης δώσει απάντηση και είναι λάθος, δεν μπορεί να ξαναπροσπαθήσει μέχρι να δώσει απάντηση και ο αντίπαλός του. Είτε μέχρι να περάσουν δύο γύροι πληροφοριών από τον Τίμο. Ο πρώτος στις δύο νίκες είναι και ο νικητής. Το πιάσαμε? Πάμε να παίξουμε. Είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Μάλιστα. Είναι 41 σήμερα. 41, ναι, ας πάμε. Έχει 3 Champions League. Τρία τσουλού. Ναι. Έχει πετύχει σε όλη την καριέρα 349 γκολ. Ρούνεϊ. Λάθος. Τρία Champions League είναι μαλάκα σου λέω. Δεν έχει Champions League με την... Τρία! Πόσα έχει. Έχει. Λοιπόν. Ναι. Είναι επιθετικός, συγκεκριμένα striker. Striker. Έχει αγωνιστεί σε 13 ομάδες. Γύρω σου φέρνει. Για πες μου μια τη χώρα. Λοιπόν, η εθνική του. Ναι. Πήρε τους Ολυμπιακούς. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω τώρα, είναι ο και απέκος απαντάει. Το 2000. Εσύ μπορείς να απαντήσεις μόνο. Συνεχίζω. Έχει κερδίσει τον τίτλο του καλύτερου Αφρικάνου ποδοσφαιριστή 4 φορές. Πες το αντίθετο. Δυστυχώς. Έχει 57 γκολ. Αυτά τώρα είναι για τα τυπικά. Και 124 συμμετοχές με την εθνική του. Έχει αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα για 5 χρόνια. Και μόνο που θα μου έλεγε στην Μπαρτσελόνα στο τέλος θα έκανε τόσο λίγο. Είναι εν ενεργεία ποδοσφαιριστής. Δόξα τω Θεώ, πάμε. Έχει ένα Μουντιάλ και ένα Europa League. Μουντιάλ και Europa. Είναι επιθετικός striker. Μάλιστα. Έχει ταινία ονόματι. Ναι. The Making of a Legend. Αυτή είναι στο Netflix, ε. Δεν ξέρω πού είναι. Το πρώτο του γκολ στην Ατλέτικο μπήκε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αποκλείεται, ρε φίλε. Griezmann. Έχει αγωνιστεί για τρία κλαμπς. Λοιπόν, το έπιασα, ναι. Έχει αγωνιστεί για τρία κλαμπς. Ναι, έλα, εντάξει. Ένα, ε. Πρέπει να μου κρύψει. Μάλλον παράγα το πρώτο γκολ που είχε βάλει στο Καραϊσκάκη. Στην Ατλέτικο. Το πρώτο του γκολ. Το πρώτο του γκολ στη Σοσιαδά. Είχε κολλήσει το κεφάλι μου στον Σουάρες πάρα πολύ και έλεγα δεν έχει πάρει. Το πρώτο του γκολ το βάλει στην Ατλέτικο και έχασε κιόλας μέσα στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Όντως του πει πάρει μάλιστα. Λοιπόν. Είναι εν ενεργεία ποδοσφαιριστής. Ωραία. Ωραία. Αγωνίζεται στην θέση του center back. Center back, πάμε. Έχει ένα Copa America. Copa America. Σε όλη την καριέρα μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί σε 8 ομάδες. Ω, έχω κάποιο. Με την εθνική του. Ναι. Έχει 165 συμμετοχές και 100 γκολ.
Μεγάλος. Κατάλαβε Στόπερ. Κόπα Αμέρικα, στόπερ. Πρέπει να πάρει πέναλτι. Να βάζει το σακούλι. Είναι 1,87. Ψηλός. Μαρκίνιος, το έδωσα, κλείστο. Γεια, κύριε Μέτρο, Ταμέντι. Όχι. Είναι σήμερα 36 χρονών. Ποιος είναι. Θα πάμε σε... Έχει αγωνιστεί για 9 χρόνια ναι. Στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Γκιμένες. Όχι. Δεν είναι ο Γκιμένες. Κοντή. Αμότο ρε. Το έχω θρυλαίο ρε μαλάκα. Το έχω θρυλαίο. GG. Ωραίος. Καλός. Κάτσε να κάνουμε το... Και το thumbnail. Δεν είναι όλοι πίσω σύγκρο. Καλός. Λοιπόν, θα επικεντρωθούμε λίγο στα προγνωστικά. Έχω φέρει τον ειδικό τατό εδώ πέρα, προετοιμασμένο με τα. Με τα δελτία του ΟΠΑΠ και τα λοιπά. Να πούμε λίγο πώς θα εξελιχθούν οι όμιλοι, τη δικιά μας γνώμη και τι πρέπει να παίξετε στη βδομάδα που ακολουθεί. Γιατί παγκόσμιο κύπελο χωρίς κέρδη δεν υπάρχει. Τα σιγουράκια. Τα σιγουράκια. Λοιπόν, όμιλος Α. Ναι. Την Ολλανδία την βλέπω πρώτη θέση, όπως και τη Σενεγάλη δεύτερη. Δεν νομίζω να εξελιχθεί κάτι παραπάνω εκεί πέρα. Οι σημερινός και Κατάρ δεν θα κάνουν τίποτα. Αγγλία θα είναι όπως πάντα πρώτη. Στην Ουαλία και στην ΗΠΑ. Η Ουαλία μου φαίνεται λίγο αμφιλεγόμενη. Τι θα κάνει ο Μπέιλφια. Η ΗΠΑ έχει όμως ο μόνος παίκτης που έχει είναι ο Πούλισιτς. Ιράν, πρώτος στον όμιλο Ιράν. Ταρέμι. Πρώτος στον όμιλο Ιράν. Ταρέμι, φίλε. Πόρτο. Λοιπόν, Αγγλία. Ουαλία. Η Ουαλία ή η USA. Θα παίξετε Ουαλία γιατί σας το λέω εγώ. Τώρα ο τρίτος όμιλος είναι ειδική περίπατος για την Αργεντινή. Αλλά το θέμα είναι για τη δεύτερη θέση το τι θα παίξει Μεξικό-Πολωνία. Το Μεξικό είναι πολύ δυνατό φέτος. Άρα. Πιστεύω από Μεξικό, αλλά και η Πολωνία έχει πολλές πιθανότητες για τη δεύτερη θέση. Εντάξει, το ακούω. Ο τέταρτος όμιλος. Γαλλία, Δανία, Αυστραλία, Τινησία. Πρώτη θέση Γαλλία. Και στην δεύτερη θέση Δανία. Γιατί η Αυστραλία και Τινησία δεν έχουν ομάδες. Και όμιλος πέμπτος. Ισπανία και Γερμανία είναι τα δύο φαβορί για αυτόν τον όμιλο, λογικό κιόλας. Πιστεύω πιο πολύ στη Γερμανία γιατί έχει νέα ταλέντα, έχει το Μουσιάλα, άρα βάζουμε όπως πρώτη, και το Σανέ. Πρώτη Γερμανία. Πρώτη Γερμανία, την έχει και 2-10 τώρα εδώ. Ωραία, ένα αρχικό κέντρο η Γερμανία. Έχει πολύ ωραία ομάδα, αλλά αυτές οι δύο είναι στην πρώτη και δεύτερη θέση. Και έκτος όμιλος. Έχουμε Βέλγιο, Κροατία, Καναδά. Εδώ είναι λίγο περίεργο. Εγώ να σου πω τι θα δίνω εδώ πέρα. Τι θα δίνεις. Μπορώ να σου πω ότι υπάρχει περίπτωση να μην περάσει Κροατία. Άρα τι λέμε, Βέλγιο πρώτο. Κλείνουμε. Βέλγιο κλειδώνουμε πρώτο. Βέλγιο. Κλειδώνουμε Βέλγιο. Στη δεύτερη θέση, ναι. Καναδά σε Μαρόκο. Η Κροατία πιστεύω θα αποκλειστεί. Έχει μπροστά Μίτροβιτς και τι άλλο. Και ο όχι, Μίτροβιτς είναι. Κροατία έχει το Μόντριτς και τελειώνει υπόθεση. Δεν χρειάζεται να πεις παραπάνω, ρε φίλε. Έχεις το Μόντριτς στην ομάδα σου. Κεράκιτιτς. Κράμα, Κεράκιτιτς για τους παλέμαχους. Ο έβδομος όμιλος, Βραζιλία, Ελβετία, Σερβία, Καμερούν. Περίπατος για τη Βραζιλία, εννοείται. Απλά τα πράγματα. Και δεύτερη θέση βλέπω Ελβετία. Ελβετία! Ελβετία. Ναι. Εκτός Σερβία δηλαδή. Εκτός Σερβία, ναι, και το Καμερούν. Και για πάμε στον 8ο όμιλο που είναι. Ίσως είναι content full από πλευρά Πορτογαλίας, αλλά γενικά δεν είναι ένας όμιλος σίγουρος για μένα. Είναι όλοι. Μεγάλα, δηλαδή ας πούμε η Νότια Κορέα έχει το Χουάνγκ του Ολυμπιακού. Ναι, καταρχάς έχει το Νούι Τζο. Η Νότια Κορέα έχει το Νούι Τζο. Τελειώνει. Δεν έχει σκοράρει με το παιδί του στο τέρμα. Ο Ιτζο δεν χρειάζεται να σκοράρει, κάνει τα μαθηματικά εκεί. Δεν χρειάζεται. Ο Ιτζο. Λοιπόν, έχουμε Νότια Κορέα, ο Ιτζο. Γκάνα. Γκάνα. Έχουμε Γκάνα. Ουρουγουάη. Που μπορεί να φέρει μια κόντρα. Με και Πορτογαλία. Όχι, τα πάντα έχει. Νιούνιες, έχει Μαντέλο. Έχει. Η Ουρουγουάη έχει αρκετό content όπως και η Πορτογαλία. Θεωρητικά το πιο safe εδώ είναι να παίξει Πορτογαλία πρώτο, δεύτερο Ουρουγουάη. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι η Γκάνα φέτος. Γκάνα. Θα προκριθεί. Γκάνα. Το ακούσαμε γνώστη. Στο pick and goal. Στο pick and goal το ακούσατε αυτό. Πουθενά τέτοια πληροφορία. Μάλιστα. Άρα έχουμε Γκάνα και Πορτογαλία. Ναι, εγώ πιστεύω θα προκληθεί η Γκάνα. Μήπως θα γίνει και πρώτη. Όχι, πρώτη ποτέ. Θα το παλέψει για δεύτερη. Εντάξει. Ωραία. Καλά είμαστε από εδώ. Αυτά τα προγνωστικά μέχρι στιγμής. Και τα υπόλοιπα. Βλέποντας και κάνοντας.
Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για σήμερα. Το πιο ωραίο θα πω εγώ. Θα το πεις αυτό. Θα το πω. Αυτό που έκανα θα το πεις. Ναι, ναι. Έλα, συνεχίζω. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για σήμερα. Που θα ανοίξουμε γραμμές τηλεφώνων. Έχουμε εδώ πέρα. Go! Έτοιμο δίπλα το τηλέφωνο. Στείλαμε τον Γιάννη να ανεβάσει stories στο Instagram, να γίνει χαμός. Να μπουν άτομα να μας πάρουν τηλέφωνο, να πούνε τη γνώμη τους. Έτσι. Θα τα ακούσετε εδώ, δεν θα κόψουμε τίποτα. Λες και είναι live εκπομπή. Yes, έτσι. Οπότε περιμένουμε τηλεφωνήματα και μόλις χτυπήσουν θα περάσουμε τις γραμμές εδώ πέρα. Πάμε να περάσουμε πρώτη γραμμή. Μισό. Γεια σας. Γεια σας, μας ακούτε. Από πού καλείτε. Ποιος είστε και από πού καλείτε. Του Γιάννη. Του Γιάννη. Μάλιστα. Ναι, έχουμε φτιάξει εδώ μια εκπομπή, ναι. Ωραία. Ναι. Και δεν ξέρω. Επειδή άκουσα ότι ασχολείστε με το Μουντιάλ. Ναι, κυρίως. Ναι, ναι. Κυρίως με το Μουντιάλ. Σωστά, σωστά. Ήθελα εδώ λίγο να διαθέσω κάτι φήμες. Κάτι φήμες. Φίλαθλος του Κατάρ. Είσαστε φίλα. Φίλαθλος του Κατάρ, είσαστε, συγγνώμη που γελάω, μου είπε ένα αστείο συνάδελφός μου. Γιατί σε φέρνει τα αστείο, δεν καταλαβαίνω τώρα. Μήπως γιατί έχεις πληρωμένους οπαδούς. Πώς σε είπαμε ρε, μήπως γιατί έχεις δώσει 7,5. Μήπως γιατί έχεις δώσει 7,5 εκατομμύρια για να έχεις οπαδούς Πακιστανούς. Έχεις Πακιστανούς να φτιάχνουν τα γήπεδα, είσαι σοβαρός. Δεν μιλάτε ρε, να σου μιλήσω τώρα. Ναι, πώς σας είπαμε κύριε. Όχι, θα μου πεις το όνομά σου! Θα μου πεις το όνομά σου για να μπεις στην εκπομπή, θα μου πεις το όνομά σου. Ωραία, Θεμιστοκλής. Άντε, Μιστοκλής τώρα! Άντε, Μιστοκλής! Άντε, Μιστοκλής! Λοιπόν, ώστε φίλε μου το κατάλληλο και μόνο μας κάτι τόσο εδώ πέρα. Τι είναι αυτός, λες! Μήπως λέω εγώ τώρα, μπορείς να μας κλείσεις κανένα εισιτήριο. Για το Μουντιάλ, για live μετάδοση του Μουντιάλ. Όχι φίλε μου, γιατί δεν μου μιλάς εγώ. Στο Pick and Goal. Όχι, όχι, είναι, συγγνώμη φίλε, συγγνώμη, είναι όντως. Λοιπόν, ναι. Από το φίλο μου εδώ, τον Μουσταφά, και το... συζητάμε τέλος πάντων. Ναι. Ήταν ότι πληρώνουν παίξεις στο Κατάρ, γιατί μου είναι τελείως αχρίαστο αυτό. Καθώς το Κατάρ μας δείτε, και μου ότι ήταν το καλύτερο host χώρα και να φτάσει μέχρι τουλάχιστον τα ημιτελικά το... και να μπορείτε να το κοροϊδέψετε, αλλά επειδή έχω εδώ... Ένα παίχτη του Κατάρ μπορείς να μας πεις. Δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Εγώ ξέρω ότι έχω εδώ πέρα 5.000 έτοιμους να βομβαρδίσουν όλη τη γη. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην εκπομπή, κυρία Θεμιστοκλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε. 12 seconds later. Λοιπόν, πάμε δεύτερη γραμμή κατευθείαν γιατί χτυπάει και το βλέπουμε εδώ πέρα. Πάμε. Ναι, γεια σας. Ποιος είστε, κύριε. Ποιος είστε. Κύριε Θεμιστοκλή. Κύριε Θεμιστοκλή. Κύριε Θεμιστοκλή. Κύριε Θεμιστοκλή. Κύριε Το Κατάρ είναι απίστευτα ικανή και παρόλο που δεν είχαμε ιδέα τι είναι το ποδόσφαιρο μέχρι πριν από 5 μήνες, ναι. Είναι ικανότατη και όπως θα απαντήσετε και μόλις σας, ξέρουν, έχουν πολύ καλό στόχο καθώς έχουν βοηθήσει στο να βομβαρδίζουν τους διπλές. Κύριε Θεμιστοκλή, ξεφεύγουμε από το θέμα της εκπομπής νομίζω, μπορούμε να συνεχίσουμε αναφερθείτε. Ο προπονητής στο Κατάρ ποιος είναι. Εγώ. Βασικά εγώ είπα, ο προπονητής είναι καλός μου φίλος. Ναι. Είστε Έλληνας. Είστε στο κλείς, βοηθός του Κατάρ, προπονητή. Ναι, ναι, ναι. Άμα το Κατάρ δεν καταφέρει να περάσει τους ομίλους, θα είναι έτοιμοι εδώ οι ποδοσφαιριστές μας να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα εσείς μας λέτε με λίγα λόγια ότι ό,τι προβλέψεις έχουμε κάνει μέχρι τώρα που δεν τις έχετε δει εσείς ακόμα είναι λάθος και ότι το Κατάρ θα τερματίσει πρώτο. Δεν ξέρω αν θα τερματίσει πρώτο, γιατί δεν πρέπει να το κάνουμε το σήμερα. Ενώ δεν ξέρω αν θα καταφέρουν οι παίκτες
Είναι και ο παράγοντας της τύχης, είναι και ο παράγοντας της τύχης. Σωστά, σωστά, γι' μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή κύριε Θεμιστοκλή από το Κατάρ. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε και να μας βρείτε κανένα εισιτήριο, έτσι, ευχαριστούμε. Αφήστε το τηλέφωνο στην παραγωγή. Αφήστε το τηλέφωνο στην παραγωγή. Θα μιλήσετε με τον κύριο Μουσαφά που είναι υπεύθυνο. Ναι, 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 ευχαριστούμε. Έγινε, έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Later. Πάμε στην τελευταία, τελευταία, πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μας ακούτε. Ναι. Από το story μπαίνετε, από το τι γιατί παίρνετε. Ορέστη ονομάζομαι. Ορέστη. Παίρνω από το Κιλκής. Κιλκής. Ναι. Μάλιστα. Και για πείτε μας γιατί πήρατε να συζητήσουμε. Πήρα να πω ότι για στο βαθύτα τα αδικημένος. Αδικημένος. Και πιστεύω ότι ο Πάος θα έπαιρνα στο World Cup, κάτι που δεν έγινε. Τι πιστεύετε. Ο Πάος θα έπαιρνα στο World Cup. Ναι, μετά από αυτή την τρομερή σεζόν που έκανε, καταρχήν έπαιξε Ευρώπη. Η Αργεντινή και η Βραζιλία δεν ξέρουν αν παίζουν Ευρώπη, στο World Cup είναι όμως. Έχετε, εντάξει, σε αυτό όντως έχετε δίκιο, πράγματι. Έχετε ένα δίκιο, έχετε ένα point. Δηλαδή, σε ρωτάρα μου που είσαι και λες είμαι, που είμαι από ΠΑΟΚ. Ναι, το αφήνω. Ότι είσαστε από το Κιλκής μας. Κιλκής. Ναι. Δεν υπάρχει Κιλκής FC. Είναι όντως, η Κιλκής δεν υπάρχει, υπάρχει θέματα από ΠΑΟΚ και είναι απλά τρεβόμενα να το πω. Ξέρεις ποιος έπαιξε Ευρώπη. Ευρώπη έπαιξε... Ολλανδία. 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 Είναι αυτό. Η Ολλανδία είναι, είναι μια ομάδα, είναι μια ομάδα. Λοιπόν, ξέρεις ποιος έπαιξε Ευρώπη και πρέπει να είναι στο Μουντιάλ. Ποιος. Αυτός, 1-0! Έφυγε από τον πλάνο, να πω εγώ. Είμαστε μαζί τώρα. Έχετε ακούσει πόσοι πέθανε για την κατασκευή του γηπέδου. Πόσοι. Γύρω στα 6 με 12 χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν. Εντάξει, λέει και για τον πύργο του Άιφελ, αλλά τόσο, ξέρω εγώ. Ο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πού το ξέρεις εσύ ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ζούσες στο πύργο του Άιφελ, όταν φτιάχτηκε. Ναι, από τον Άιφελ. Πώς σε λένε, πώς σε λένε. Άιφελ. Ορέστης Άιφελ. Ναι, από την Κιλκής. Ορέστης Άιφελ από την Κιλκής. Άμα ψάχνω τώρα που μου λέει, Ορέστης Άιφελ από την Κιλκής. Παραγωγή ψάξε, αγορές της Άιφελ με την Κυλγής. Ψάξε. Ωραίες της Άιφελ. Υπάρχει. Ωραίες της Άιφελ. Το Παγκλαντέ δεν είπα. Ωραίες της Άιφελ. Με ενημερώνουν ότι υπάρχει όντως ωραίες της Άιφελ. Είναι λάθος που σε αμφισβήτησα. Μπράβο. Έχεις δίκιο. Μιλάμε ότι πρέπει να είσαι πάνω από 80 χρονών. Ναι, αλλά έχω κάνει μπότοξ. Νεανική φωνή για 80 χρονών θα έλεγε κανείς. Ναι, έχω κάνει μπότοξ. Μπότοξ στη φωνή. Ναι. Είναι μήπως κάποιο καινούργιο, έτσι, νέα τεχνολογία. Νομίζω δεν θα φοράει κάτι τέτοιο.